Λακμής, Wokong. Δοκιμάστηκε. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Ένα σοφό παιχνίδι. Τι έχει να μας δείξει μια νέα εταιρεία. Game Science το όνομά της. Και είναι κινέζικη. Προφανώς. Και τώρα εσύ που ήρθες εδώ. Ήρθε η ώρα να σηκωθείς. Haste makes waste. I'll lend you a hand. Και τώρα ξύπνα. Ξεκινάμε. Το παιχνίδι βασίζεται στο θρύλο του βασιλιά Πυθίκου, Σαν Wokong, από το κλασικό έργο «Ταξίδι στη Δύση», όπου η μύθεος Wokong ξεκινά μια επικίνδυνη αποστολή γεμάτη προκλήσεις. Όπως όλοι οι δυνατοί ήρωες που αφήσαν ιστορία, θέλουν κατευθείαν με τις δυνάμεις τους να νικήσουν τον εχθρό και να μπορέσουν να προστατεύσουν τον κόσμο. Όμως αυτή η αλαζονία τους και η υπεροψία τους τους κάνει να έρχονται αντιμέτωποι με τεράστια εμπόδια. Η ταπεινότητα είναι κάτι το οποίο κατακτιέται με μεγάλη δυσκολία. Ας περάσουμε στο gameplay. Το Black Myth Wokong είναι ένα action RPG που προσφέρει περισσότερα από 72 skills για το χαρακτήρα σας, τα οποία περιλαμβάνουν μαγικές επιθέσεις, αμυντικές ικανότητες και στρατηγικές κινήσεις. Ένα από τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού είναι η δυνατότητα του Σαν Wokong να μεταμορφώνεται σε διαφορετικά πλάσματα. Συγκεκριμένα, μπορείτε να ελέγξετε πάνω από 15 διαφορετικά πλάσματα και ζώα, κάθε ένα από τα οποία προσφέρει μοναδικές ικανότητες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη μάχη, καθώς και για εξερεύνηση. Επιπλέον, το παιχνίδι εντυπωσιάζει με τα υψηλής ποιότητας γραφικά του, που αποδίδουν με ακρίβεια την αρχαία κινέζικη αισθητική. Η μηχανή Unreal Engine 5 προσφέρει έναν ρεαλιστικό και ταυτόχρονα μαγικό κόσμο γεμάτο λεπτομέρειες. Θα πρέπει να μάθετε τα patterns των εχθρών, να εκμεταλλευτείτε τις δυνάμεις σας σωστά και να εξερευνήσετε το περιβάλλον για κρυφά αντικείμενα και μυστικά. Και τέλος, όπως πάντα σε κάθε βίντεο, δεν υπάρχουν προηγούμενα αλλά έτσι θα είναι σε κάθε βίντεο, θα κάνουμε τη σύγκριση και την αξιολόγηση. Sekiro Shadows Die Twice, Elden Ring και Nioh. Αν και η μάχη και η δυσκολία μπορούν να συγκριθούν με αυτά τα παιχνίδια, το Black Myth Wokong προσφέρει μια μοναδική ιστορία βασισμένη σε κινέζικους μύθους. Κάτι που του δίνει μια ιδιαίτερη ταυτότητα. Επίσης, η ικανότητα μεταμόρφωσης του χαρακτήρα είναι ένα σημαντικό στοιχείο που δίνει περισσότερες επιλογές στον παίκτη κατά τη διάρκεια της μάχης. Όσο αφορά την αξιολόγηση, θα έδινα στο Black Myth Wokong ένα 9 στα 10. Ο λόγος για αυτή τη βαθμολογία είναι η εξαιρετική ποιότητα των γραφικών, το βαθύ και απαιτητικό gameplay, αλλά και η μοναδική αισθητική του παιχνιδιού. Ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρώσει κάποιος τον Black Myth Wokong εξαρτάται από το πόσο θέλει να εξερευνήσει το παιχνίδι. Για να τελειώσει κανείς την κύρια ιστορία, χρειάζονται περίπου 20 με 30 ώρες, ανάλογα με το ρυθμό και το στυλ του παιχνιδιού του. Είναι ένα παιχνίδι που παίζεται solo. Δεν μπορείς να το παίξεις με κάποιον άλλον online. Σίγουρα όμως είναι ένα παιχνίδι που αξίζει την προσοχή σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να το διαγράψετε το μυαλό σας, να το σβήσετε, να μην κάνετε ποτέ like ούτε subscribe.